Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, που έχει συγκλονίσει την περιφέρειά μας και μιλάμε για, για την δολοφονία του 42χρονου στην Καβάλα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Καβάλα, τον Κώστα τον Λουκούμη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από πολλές μέρες τελικά είδαμε σήμερα την απολογία του δράστη τελικά ότι τον σκότωσε τον 42χρονο. Ακριβώς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 47χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον επιχειρηματία Γιώργο Γρηγοριάδη έξω από το σπίτι του. Ο δράστης της δολοφονίας υποστήριξε στην απολογία του ότι θεώρησε πως επιχείρησε να διαρρήξει το σπίτι του το θύμα. Ο κατηγορούμενος το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καβάλας προκειμένου να απολογηθεί. Παρέμεινε για 3 περίπου ώρες στο ανακριτικό γραφείο και το μεσημέρι κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέως. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Γιώργο Αποστολίδη, ο πελάτης του εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του και ανέφερε ότι δεν γνώριζε ακόμα πώς έφτασε στο έγκλημα. Δίνοντας βέβαια και την δική του εκδοχή για την υπόθεση, ο 47χρονος δράστης είπε στο δικαστικό λειτουργό ότι ο Γρηγοριάδης αποπειράθηκε να διαρρήξει το σπίτι του και γι' αυτό έγινε ο καυγάς μεταξύ τους. Το θύμα βρισκόταν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος συνειδητοποίησε ότι προσπαθεί να του διαρρήξει το σπίτι του. Επήλθε μια λογομαχία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα το τραγικό αυτό συμβάν. Αυτά υποστήριξε ο κύριος Αποστολίδης, ξαναλέω, ο δικηγόρος του 47χρονου. Τον οποίο τον σκότωσε και μετά τον μετέφερε, Κώστα, στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Ακριβώς. Έβαλε το πτώμα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου. Αρχικά προφασίστηκε ότι θα το πάει στο νοσοκομείο, αλλά στη συνέχεια, εφόσον κατάλαβε ότι ξεψύχησε, τον μετέφερε στο αρδευτικό κανάλι στην περιοχή των Σερών και το πέταξε, όπου εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, ανήμερα των γενεθλίων του, εξαφανίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου και εντοπίστηκε στο αρδευτικό κανάλι των Σερών στις 16 Δεκεμβρίου, σε αγροτική έκταση στην Ιγρίτα, πιο συγκεκριμένα, Χριστίνα. Είχανε κάποια σχέση μεταξύ τους, Κώστα, οι δύο άντρες, δηλαδή όντως υπήρχε περίπτωση να πήγαινε το θύμα για να κάνει κάποιες εργασίες, γιατί σήμερα κυκλοφορούν και κάποιες εικόνες φυσικά από κάμερες ασφαλείας, από καταστήματα τα οποία είχε πάει να αγοράσει κάποια υλικά λίγο πριν μεταβεί στο σπίτι του δράστη. Είχε κάποια εργασία εκεί να κάνει και φαίνεται ότι ο δράστης τον πέρασε για κάποιον ο οποίος πάει να διαρρήξει το σπίτι του. Σε γειτονικό σπίτι οι πληροφορίες λένε ότι σαν ηλεκτρόλογος έκανε κάποιες εργασίες, κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το βίντεο αυτό, το ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος έχει καταγράψει τις τελευταίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα, στιγμές της ζωής του άτυπου Γρηγοριάδη, αφού οι αγορές έγιναν λίγα λεπτά πριν από την ώρα που θεωρείται ότι κόπηκε το νήμα της ζωής του, Χριστίνα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε βέβαια, Κώστα, να πούμε εικόνες σήμερα από την μεταγωγή του δράστη στην αστυνομία, στο δικαστήριο, προκειμένου να δώσει και τις ανάλογες εξηγήσεις. Και φυσικά να πούμε ότι εδώ δεν τελειώνουν όλα, δεν πάβει να κόπηκε το νήμα της ζωής ενός 42χρονου στην Καβάλα και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα, να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα φυσικά. Έχω λεπτά ακόμα. Ναι. Σχετικά με την μητέρα του, αρνήθηκε και κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, η μητέρα του 47χρονου. Επειδή είχε ακουστεί στην αρχή ότι είχε εμπλακεί και αυτή στην συγκεκριμένη πιθανότητα μεταφορά του πτώματος, έτσι. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Δημήτρης Παγουτσής, αποκάλυψε πως η γυναίκα είπε ότι θα προτιμούσε να είναι αυτή ο άνθρωπος που θα ήταν νεκρός ή θα προτιμούσε να είναι στη θέση της μάνας του θύματος. Αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, ενώ ο δικηγόρος της, ο κύριος Παγουτσής, σημείωσε ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στο έγκλημα. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά. Καλό βράδυ να έχεις. Καλά Χριστούγεννα.